Κύριε Αλαβάνε, είστε καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους δύο σας και στους ακροατές μας. Μας επιτρέπετε καλά. Να βάλουμε ένα μισό λεπτό το ηχητικό. Τη μαρτυρία ενός ακροατή μας για το συγκεκριμένο περιστατικό. Είμαι στο πάρκινγκ των λεωφορείων που πάνε στο θέατρο Δώρα Στράτου. Σταμάτησα λοιπόν να πιω τον καφέ μου εδώ και ξαφνικά ακούω φωνές. Α, λέω εντάξει, κάνα πιτσιρίκι θα είναι. Οι φωνές πληθαίνανε. Βγαίνοντας έξω λοιπόν, βλέπω και έρχονται κατά πάνω μου μπροστά στο αυτοκίνητο 4-5 δημιουργίες ματ. Δύο δημιουργίες όπια okay, είναι αυτοί με τα μαύρα κράνια, όχι τα λευκά. 40 αστιφύλακες, μοτοσυκλέτες, περιπολικά. Λέω τι έγινε. Κάποιον θα συλλάβουν. Ώσπου οι δημιουργίες παραταχθήκανε, κλείσανε περιμετρικά του σπιτιού το δρόμο, να μην μπορεί να περάσει κανένα. Ήρθε ένα λευκό φορτηγό, φόρτωσε τα 5 πράγματα. Κυριολεκτικά 5 πράγματα που είχε η οικογένεια αυτή μέσα στο σπίτι. Βγάλαν το παιδάκι στο αναπηρικό καροτσάκι στα χέρια έξω. Τη μητέρα του. Έρχονται και άλλες δημιουργίες. Έχει μαζευτεί κόσμος. Ήρθε ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναπήρων ΑΜΕΑ της περιοχής εδώ πέρα. Μια κατάσταση τρελή. Λοιπόν, κύριε Λαβάνη, αυτή είναι η μαρτυρία ενός ανθρώπου που μας ακούει καθημερινά το ραδιόφωνο μας. Ταξιτζή στο επάγγελμα. Αυτό είδε ο άνθρωπος, το μεταφέρει ως αυτό τη μάρτυρα. Ο συγκεκριμένος. Ναι, ο Κωνσταντίνος δεν είναι. Δεν είναι ο Κωνσταντίνος. Ο Καλαφατάς όχι, δεν είναι. Αλλά ναι, εντάξει, δεν νομίζω. Όχι, όχι. Λοιπόν, κύριε Λαβάνη, αυτό είναι λεπτομέρεια. Είναι γνωστή αυτή η οικογένεια που απειλείται με έξωση. Έχουν γίνει άλλες 4 προσπάθειες να τους διώξουν από το σπίτι τους. Σήμερα είναι η τέταρτη για την ακρίβεια. Ήσασταν εκεί. Κοιτάξτε, ήμουν εκεί. Έφτασα εκεί μόλις με ειδοποίησαν άνθρωποι που ήταν συγκεντρωμένοι εκεί, περίοικοι, μέλη σωματείων, μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Πραγματικά ο κύριος που έστειλε το ηχητικό μήνυμα περιγράφει πάρα πολύ καλά, άρτια θα έλεγα, τις δύο βαρβαρότητες που συνέβησαν το πρωί. Η μία βαρβαρότητα, πρώτα απ' όλα, με βασική ευθύνη της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, είναι το να πετάνε έξω από το σπίτι μια οικογένεια δύο μελών ΑΜΕΑ, γιατί είναι και οι δύο ΑΜΕΑ. Μια οικογένεια η οποία μέχρι που πέθανε ο σύζυγος πριν από την περσινή χρονιά, αν δεν απατώμε, εξυπηρετούσε τις υποχρεώσεις και τώρα σε αυτό το κενό που έχει δημιουργηθεί και λόγω και της κατάστασης και των δύο, με αυτόν τον τρόπο, με εξπρές διαδικασίες πραγματικά, εκφράζεται αυτή η βαρβαρότητα. Με αυτές τις εικόνες, δηλαδή, εγώ προκαλώ και όποιον θέλει να δει στο 902.gr που έχει εκτεταμένο ρεπορτάζ με βίντεο, να δείτε τη βία που ασκήθηκε από τις δυνάμεις καταστολής απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ίδιοι ανάπηροι. Γιατί ήταν εκεί η συντονιστική επιτροπή των αναπήρων για να στηρίξει τους δικούς τους ανθρώπους. Αυτό είναι τραπεζικό δάνειο, κύριε Αλαβάνε. Είναι, η τράπεζα έχει κινηθεί. Είναι ιδιώτης αυτός που έχει αγοράσει το σπίτι στον πληστηριασμό. Α, είχε πληστηριαστεί το σπίτι. Ήταν από τους, ναι, ήταν από τους δανειολήπτες που είχαν πάρει τότε τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Α, μάλιστα. Έτσι, είναι μια γνωστή κατάσταση. Μάλιστα, το ΚΚΕ πριν από μερικές μέρες, νομίζω στις αρχές του Νοέμβρη, σε ένα συλλαλητήριο που είχαν κάνει ο Σύλλογος των Δανειολήπτων σε εργατικό φράγκο στην Κρήτη, αν δεν απατώμε, είχε παραβρεθεί με τον βουλευτή του, το Μανώλη το Σιντιχάκη, είχε εκφράσει τη στήριξή του, όπως και σε όλους τους δανειολήπτες, οι οποίοι είναι σήμερα με τη φιλιά στο λαιμό, λόγω των τρόπων που έχει διαχειριστεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ πριν. Γιατί το σπίτι αυτό πληστηριάστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Πρώτη κατοικία είναι. Είναι πρώτη κατοικία, έχει εκπληστηριαστεί και τώρα την έξωση. Κύριε Λαβάνε, εδώ πέρα τώρα υπάρχει ένα θέμα. Γιατί εγώ όποτε ρωτάω πάντα και ο Φίβος σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις, ραδιοφωνικές κτλ. Τους κυβερνώντες, είτε ήταν του ΣΥΡΙΖΑ είτε μετά της Νέας Δημοκρατίας, τους ρωτάμε. Βγαίνουν σε πληστηριασμό σπίτι από τις κατοικίες? Όχι, ποτέ. Και κατόπιν εορτής μετά μαθαίνουμε ότι γίνονται πληστηριασμοί από τις κατοικίες. Να βάλω δύο αστερίσκους μόνο. Εντάξει, για να μην πω κάτι το οποίο δεν είναι ακριβές. Mm-hmm. Δεν έχω εγώ στη θέση μου, στη διάθεσή μου, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας. Mm-hmm. Έτσι, πρώτον. Δεύτερον, όμως, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι με τις αλλαγές που έκανε η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο νόμο περί προστασίας πρώτης κατοικίας, το λεγόμενο νόμο Κατσέλη, έθεσε τον περιορισμό των συνθήκων διαβίωσης. Ότι αν και εφόσον μπορεί ή όχι να δικαιολογηθούν οι εύλογες συνθήκες διαβίωσης από τα εισοδήματα, πράγμα το οποίο σε δεύτερο χρόνο τι έκανε, σου έβαζε το δίλημα. Τι θέλεις εσύ, να διατηρήσεις το σπίτι σου ή να διατηρήσεις τα εισοδήματά σου? Και μιλάμε τώρα, προφανώς εκεί μπαίνει και ένα χαμηλό πλαφόν, έτσι. Πρόκειται για ευάλωτη κατηγορία κιόλας, συγκεκριμένα λέτε ότι είναι μάνα και γιος με αναπηρικά προβλήματα. Είναι και οι δύο με προβλήματα υγείας.
Άρα λοιπόν και η δεύτερη βαρβαρότητα που σας περιέγραφα πριν, το έδωσε πάρα πολύ γλαφυρά και ο ακροατής, είναι το γεγονός ότι σε μια απαράδεκτη επιχείρηση της αστυνομίας καταλήφθηκε ολόκληρη η γειτονιά από όπκε, ΜΑΤ, ΙΜΕΤ, αστιφύλακες, κλούβες, σε ένα καθεστώς τρομοκρατίας, ακριβώς για να στηριχθεί από την κυβέρνηση και την αστυνομία το συμφέρον ενός ιδιώτη να πετάξει έξω από το σπίτι της μία οικογένεια αμαία για να προχωρήσει στην οικειοποίηση του σπιτιού. Εγώ λέω το εξής, αυτό που εκφράστηκε για άλλη μια φορά στα Πετράλωνα, γιατί σήμερα ήταν τα Πετράλωνα, προχθές ήταν η Χαλκιδική, αντιπροχθές ήταν η Θεσσαλονίκη, πριν ήταν τα Ανοπατήσια, πιο πριν ήταν του Ζωγράφου και υπάρχουν άλλα δεκάδες χιλιάδες πληστηριασμοί και εξώσεις οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να γίνουν ακόμα και πριν κλείσει η φετινή χρονιά. Αυτό που εκφράζεται πραγματικά είναι ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, ότι πρέπει να πολλαπλασιάσουμε μέσα από τους φορείς του μαζικού κινήματος, τα σωματεία, τα συνδικάτα, τους συλλόγους, την προσπάθεια να μην πέσει κανένα σπίτι στα χέρια του τραπεζίτη και ταυτόχρονα να στηριχθούν εκείνες οι προσπάθειες, εκείνες οι τροπολογίες, εκείνες οι προτάσεις νόμου, όπως έχει καταθέσει το ΚΚΕ επανειλημμένα, έτσι ώστε να προστατευτεί η λαϊκή κατοικία, να σταματήσουν οι πληστηριασμοί, να στηριχτεί το εισόδημα του λαού, ο οποίος σφαδάζει από την ακρίβεια, από τη φοροπηξία, είδατε και τον νέο προϋπολογισμό, τη συζήτηση που πάει, να πάρθουν όλα εκείνα τα μέτρα, ώστε να στηριχθούν οι άνθρωποι, οι οποίοι πραγματικά βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, ιδιαίτερα άνθρωποι όπως είναι οι οικογένειες αμαία, οι οποίοι βρίσκονται έξω με το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί από όλες τις κυβερνήσεις, από οποιαδήποτε κρατική μέρημνα. Κύριε Λαβάνε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχόμαστε καλές γιορτές. Υπάρχει για τις 6.30 το απόγευμα συλλαλητήριο μπροστά στο σπίτι. Ακριβώς αυτό θα ήταν παράληψη να μην το πούμε. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Αναπήρων καλεί στις 6.30 το απόγευμα σήμερα στα Άνω Πετράλωνα, είναι στην οδό Τιμοδήμου 13, αν δεν απατώμε. Εκεί είναι το ραντεβού για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας και σε αυτό το νέο χτύπημα ενάντια στη λαϊκή κατοικία και μάλιστα σε μια οικογένεια αμαία. Μια διευκρίνηση, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο, όσο γίνεται πιο σύντομα. Εφόσον πήραν και τα πράγματα ακόμα, μετά τι έγινε και σταμάτησε η έξωση τέλος πάντων και μένουν ακόμα στο σπίτι τους οι άνθρωποι? Παρενέβησε ο λαϊκός παράγοντας. Πραγματικά η οργή των γειτόνων, η οργή των ανθρώπων που συγκεντρώθηκαν εκεί ήταν τέτοια που ανάγκασε και το συνεργείο το οποίο έπαιρνε τα πράγματα και τις αστυνομικές δυνάμεις να αποχωρήσουν κακήν κακώς. Και αυτός όσο συνεχίζει να ισχύει αυτό το απαράδεκτο άδικο νομοθετικό πλαίσιο, είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσει ο λαός, τα λαϊκά νοικοκυριά, το σπίτι τους απέναντι στις τράπεζες και τα κοράκια που τους έχουν παραχωρήσει εδώ, η κυβέρνηση. Εδώ δώσαμε, πώς το λένε, λογαριασμό ο οποίος δεν κατάσχεται, το κατάσχεται στα φαντς. Λοιπόν. Θέλω να πω, είναι τόση η υποκρισία και η ειρωνία της κατάστασης που κάθε άνθρωπος που σκέφτεται, έτσι, δεν τίθεται θέμα αν κάποιος είναι κομμουνιστής, αν είναι επαναστάτης. Εδώ μιλάμε για ζητήματα ορθολογικής σκέψης. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι δυνατόν να ανακατάσχεται τα φαντς και να κατάσχουν και το ένα χιλιάρικο που μπορεί να έχει ένα λαϊκό νοικοκυριό, ένας μικροαυτοαπασχολούμενος, ένας μικροεπιχειρηματίας. Να είστε καλά, κύριε Λαβάνε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εσείς να είστε καλά. Γεια χαρά.